Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο πως τις τελευταίες ημέρες αποτελεί πρώτη είδηση η ειδική μετάλλαξη του COVID-19 που προκαλεί εκατόμβες νεκρών, την ώρα που οι αριθμοί δείχνουν πως η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόμη χειρότερη. Η κυβέρνηση φρόντισε από την πρώτη στιγμή τη πανδημία να δώσει έναν πακτολό χρημάτων στα μέσα μαζική ενημέρωση ώστε να ενημερώνουν του πολίτε για τον κορονοϊό. Έτσι, παρατηρούσαμε του προηγούμενου μήνε σενάρια τρόμου τα οποία οδηγούσαν την κυβέρνηση στο να ανακοινώνει lockdown. Τον τελευταίο καιρό, ενώ συνεχίζεται βέβαια η κινδυνολογία, έχουν ηρεμήσει κάπω οι σχολιασμοί, με δημοσιογράφου και μέσα μαζική ενημέρωση να αναφέρονται κυρίω στα εμβόλια. Είναι προφανέ ότι απότερο στόχο τη κυβέρνηση είναι να ανοίξει η χώρα για του τουρίστε και να υπάρξει ξανά το αφήγημα περί πετυχημένη διαχείριση τη πανδημία. Όσον αφορά στου νεκρού, κυρίω ασχολούνται με το τι γίνεται σε άλλε χώρε και κυρίω στην Ινδία, μια χώρα που φαίνεται να δέχεται ισχυρό πλήγμα από την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα τόσο με το Worldometers, όσο και με την πρόσφατη λίστα του Bloomberg, η Ελλάδα τα έχει πάει χειρότερα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς έχει περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Μάλιστα, θρηνεί περίπου 9 πλάσιου, καθώ η Ελλάδα έχει 1.020 νεκρού ανά εκατομμύριο πληθυσμού και η Ινδία 160. Να υπογραμμίσουμε πω η χώρα τη Νότια Ασία βρίσκεται στην 114η θέση παγκοσμίω, ενώ αντίστοιχα η Ελλάδα στην 43η θέση. Φυσικά, δεν χρειάζεται καν να συγκρίνουμε το απαρχαιωμένο σύστημα υγεία τη Ινδία με τι δομέ οποιοδήποτε ευρωπαϊκού κράτου. Όλοι γνωρίζουν πω η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παγκοσμίω σε πληθυσμό μετά την Κίνα, με πολίτε που δεν τηρούν ιδιαίτερο τα μέτρα υγιεινή και συγκαταλέγεται ανάμεσα στι πιο φτωχέ χώρε του πλανήτη. Ακόμη και αν δεχτούμε πω η Ινδία είναι μια χώρα στην οποία δεν καταγράφονται οι πραγματικοί θάνατοι, η διαφορά σε νεκρού είναι τεράστια. Όταν μάλιστα στην Ελλάδα υποτίθεται έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί.